Καλησπέρα σας από το aefmerida.gr. Σημαντική ημέρα για την πολεμική αεροπορία σήμερα, καθώς τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον ουρανό, τόσο στην Αθήνα πριν από λίγο, όσο και στη Βιωτία εδώ που βρισκόμαστε, στην 114 πτέρυγα μάχης, όπου αυτή την ώρα, στο βάθος της εικόνας σας, αν μπορείτε να το διακρίνετε, καταφθάνουν τα 6 πρώτα ελληνικά Ραφάλ. Θα βλέπουμε να κάνουμε μια στροφή πάνω από τη Βιωτία και τώρα θα γυρίσουν σε πολύ λίγο για να προσγειωθούν εδώ που βρισκόμαστε στην 114 πτέρυγα μάχης της Τανάγρας, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή υποδοχής. Πριν από λίγο έφτασε εδώ και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και βεβαίως η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η αρχηγή των Γενικών Επιτελείων, πλήθος δημοσιογράφων και φωτογράφων από ελληνικά και ξένα μέσα για την σημαντική, όπως είπαμε, αυτή στιγμή της αύξησης των πρώτων ελληνικών Ραφάλ, ένα χρόνο ακριβώς έπειτα από τη συμφωνία που σύνυψε η χώρα μας με τη Γαλλία. Η πρώτη φάση της διεκπεραίωσης αυτής της συμφωνίας με την αύξηση των πρώτων 6 ελληνικών Ραφάλ, τα οποία πριν από περίπου 2,5 ώρες απογειώθηκαν από την πόλη Ίστρ της Γαλλίας και έρχονται εδώ στην 114 πτέρυγα μάχης. Τα οδηγούν Έλληνες πιλότοι, οι οποίοι όλο το τελευταίο διάστημα εκπαιδεύονταν στη Γαλλία. Σε λίγο θα τα δούμε και να προσγειώνονται κιόλας. Πρόκειται για 4 μονοθέσια Ραφάλ και 2 διθέσεις, όπου στα 2 διθέσεις συγκυβερνήτης είναι Γάλλοι, οι οποίοι και θα παραμείνουν στη χώρα μας για να συνεχιστεί η εκπαίδευση και των υπολείπων Ελλήνων πιλότων. Ήδη το τεχνικό προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας έχει εκπαιδευτεί. Ακούμε την επικοινωνία των πιλότων. Καλωσορίζετε στο σπίτι σας. Καλές προσγειώσεις, πάντα με ασφάλεια. Αναφέρατε άνωτερ, διάδρομο σε χρήση 28 και 20, 10-32. Ακόμα τους διαλόγους μεταξύ του κέντρου ελέγχου και των πιλότων. Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας. Τα Ραφάλ λοιπόν θα δούμε σήμερα τα 6 πρώτα, μέχρι τα τέλη 2023 θα καταφτάσουν και τα υπόλοιπα 24 Ραφάλ στο σύνολό τους, τα οποία θα ενταχθούν στην 332 μοίρα της πολεμικής μας αεροπορίας. Μέχρι τότε βεβαίως έχουν εκπαιδευτεί και όλοι οι πιλότοι, ενώ το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, τα πρώτα Ραφάλ αυτά που παραλαμβάνουν και τα επόμενα που θα έρθουν θα είναι αξιόμαχα και έτοιμα να αναλάβουν αποστολές της ασφάλειας του εναρίου χώρου μας. Στο aefmerida.gr μπορείτε να δείτε αναλυτική περιγραφή των μαχητικών αυτών και γιατί είναι τόσο σημαντική η σημερινή ημέρα για την πολεμική αεροπορία, καθώς πρόκειται για υπερσύγχρονα μαχητικά τέταρτης γενιάς. Τα βλέπετε στο βάθος της εικόνας εκεί εδώ που σας δείχνουμε τώρα, 500 πόδια μακριά από τον αεροδιάδρομο. Τα βλέπουμε τώρα να πετάνε, θα τα ακούσουμε και σε πολύ λίγο. Η πρώτη διέλευση των ελληνικών Ραφάλ πάνω από την πτέρυγα μάχης της Τανάγρας. Βλέπετε περισσότερα από 6, καθώς αυτά ήταν τα μοιράζει 2000 παύλα 5, τα οποία υποδέχτηκαν τα Ραφάλ όταν μπήκαν στο FIR Αθηνών. Τα αεροσκάφη θα πραγματοποιήσουν δεξιά στροφή προκειμένου να ενταχθούν σε σχηματισμό 6 αεροσκαφών και να πραγματοποιήσουν μια δεύτερη διέλευση τα 1000 πόδια.
αναμένουμε να δούμε και τη δεύτερη διέλευση στα χίλια πόδια, σε σχηματισμό αεροσκαφών. Λέγαμε λοιπόν ότι στις 12 παρα 10 ακριβώς εισήλθαν τα Ραφάλ στο ελληνικό FIR και τα υποδέχτηκαν τα μοιράζ της πολεμικής μας αεροπορίας. Στις 12 και 8 ήταν πάνω από τον Κορινθιακό κόλπο και λίγο αργότερα πέρασαν πάνω από την Ακρόπολη, περνώντας έτσι ένα σημαντικό μήνυμα σε όλους τους Έλληνες. Νομίζω μπορείτε να ακούσετε τον εκοφατικό ήχο που κάνουν τα μαχητικά αεροσκάφη και για πρώτη φορά αυτός ο ήχος στη χώρα μας προέρχεται από ελληνικά Ραφάλ. Να πούμε ότι πριν από λίγους μήνες είχαν συμμετάσχει εδώ στην 114 πύργα μάχης σε ασκήσεις γαλλικά Ραφάλ. Είχε την ευκαιρία να τα δουν από κοντά το ελληνικό κοινό και βεβαίως το επιτελείο της πολεμικής αεροπορίας να μάθει περισσότερα για τις δυνατότητές τους. Τώρα όμως, εδώ και λίγα λεπτά, κάνουμε λόγο για ελληνικά Ραφάλ που μας ανήκουν. 4 μονοθέσια και 2 θέσεις είναι η πρώτη παρτίδα που παραλαμβάνουμε αυτή την ώρα. Μέχρι το τέλη του 2023, επαναλαμβάνουμε, η χώρα μας θα έχει μια ολόκληρη μοίρα από Ραφάλ. 24 συνολικά τον αριθμό, κάποια καινούργια και κάποια μεταχειρισμένα, που βεβαίως να βαθμίζουμε ραγδαία τις δυνατότητες και την ισχύ της πολεμικής μας αεροπορίας. Πρόκειται λοιπόν για μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων, εξοπλισμένα με υπερσύγχρονα συστήματα, ικανά να αναλάβουν οποιαδήποτε αποστολή, είτε αναχέτησης εχθρικών αεροσκαφών, είτε αναγνώρισης, βομβαρδισμών και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί από μια σύγχρονη πολεμική αεροπορία. Αναμονή λοιπόν, μέχρι αυτό το σημείο μπορούμε, έχουμε την πρόσβαση. Εδώ βρίσκονται και κάποιοι επισκέπτες. Βλέπετε το πάνω στο βάθος. Ακριβώς εκεί που σας δείχνουμε είναι η αρχηγή των Γενικών Επιτελείων, Υπουργός Εθνικής Άμυνας και βεβαίως ο Πρωθυπουργός, ο οποίος χθες ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα μία και μόνο ενθουσιώδη λέξη για το άφηξη των Ραφάλ. Έρχονται, ανέβασε ο Πρωθυπουργός και ένα σχετικό βίντεο. Δεξιά στροφή, ακούμε λοιπόν, θα κάνω από το σημείο που βρίσκονται, δεν το βλέπουμε τώρα, για την δεύτερη διέλευση πάνω από την Βιωτία και την 114 πτέρυγα μάχης της Ανάγρας, όπου εδώ θα είναι η βάση τους. Ακούμε τους διαλόγους μεταξύ του πύργου ελέγχου και των πιλότων των ελληνικών Ραφάλ. Γερά και ρετινό ο κωδικός του αρχηγού του σχηματισμού, υποθέτουμε. Θα δούμε τα έτσι σε σχηματισμό να κάνουν τη δεύτερη διέλευση και σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε και από πολύ κοντά, καθώς θα προσγειωθούν εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε, στον αεροδιάδρομο της 114 πέργας μάχης. Ένα αναμονή λοιπόν, μεγάλος ενθουσιασμός τους στην πολεμική αεροπορία. Νομίζω μπορούμε να το δούμε από τη γίγαντα οθόνη που έχουν τοποθετήσει εδώ στην Ανάγρα. Θα προσπαθήσουμε να σας δείχνουμε όσο πιο καλά μπορούμε από το σημείο που βρισκόμαστε. Αν μπορείτε να διακρίνετε στο βάθος της εικόνας τα 6 Ραφάλ. Πρέπει σε λίγο θα τα δούμε και από πολύ κοντά. Πτήση 2,5 περίπου ορών από τη Γαλλία μέχρι την Ελλάδα. Θα τα βάλουμε 12 παρα 10, μπήκαν στο ελληνικό FIR. Πέρασε πάνω από το Αγρίνιο, κατευθύνθηκε από τον Κορινθιακό κόλπο. Να τα, από πολύ κοντά. Los café peludo.
κλειστό κύκλο προς τον πόλη επίδεμο και κλιμακώνται για προσγείωση. Ετοιμάζω για την προσγείωση για πρώτη φορά σε ελληνικό έδαφος, ελληνικά Ραφάλ. Γεράκι Ρέντι είναι το κωδική ονομασία των πρώτων υλικών Ραφάλ. Γεράκι Ρέντι 1, 2 μέχρι και το 6. Ενημέρωση για τους ανέμους, καθώς παίρνει στροφή για να προσγειωθούν. Βλέπω το πρώτο στο βάθος, αν μπορείτε να το διακρίνετε από την εικόνα μας, από τη ζωντανή σύνδεση που σας μεταδίδει το afmerida.gr. Και σε λίγα δευτερόλεπτα το πρώτο Ραφάλ. Το γεράκι Ρετ 2 θα είναι το πρώτο λοιπόν. Που σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα θα τροχιδρομήσει στον αεροδιάδρομο τη 114 πτέρυγα μάχη, πτέρυγα μάχη τη Ανάγραση. Προσέξτε από πόσο χαμηλά θα περάσει αυτό το Ραφάλ τώρα πάνω από εμάς με τον χαρακτηριστικό τρόπο. Ξεχωριστά εντολές το κάθε Ραφάλ από τον πύργο ελέγχου της Ανάγρας. Ακούμε και τη μετάδοση από ξένα μέσα, τα οποία βεβαίως έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την σημαντική αναβάθμιση αυτή της πολεμικής μας αεροπορίας με την αγορά αυτή των γαλλικών Ραφάλ. Αρκετές στροφές πάνω από τον αεροδιάδρομο πριν πραγματοποιηθούν οι προσγειώσεις. Και εμείς και εσείς τα πρώτα ελληνικά παναλαμβάνω. Ακόμα μια διέλευση σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από τα κεφάλια των παραβρισκομένων εδώ. Ελεύθερος για προσγείωση στον 28ο διάδρομο, όπως αντιλαμβανόμαστε από την εντολή του κέντρου
ελέγχου. Να δούμε, είναι πίσω από τον λόφο που βλέπετε. Είτε το πλήθος των φωτορεπόρτερ και των τηλεοπτικών συνεργείων που βρίσκονται εδώ για τη σπουδαία αυτή, όπως είπαμε, στιγμή για την πολεμική μας αεροπορία. Εξοπλίζεται με αυτά τα υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων. Βλέπετε το παιδάκι πως κρίνει τα αυτιά του, φυσικά δεν είναι μαθημένο στον εκοφαντικό κρότο που σπάει το πράγμα του ήχου. Και τώρα βλέπουμε το πρώτο ραφάλ που έχει προσγειωθεί στο βάθος της εικόνας σας στον αεροδιάδρομο. Τροχιδρομή το πρώτο ελληνικό ραφάλ που προσγειώνεται σε ελληνικό έδαφος. Νομίζω θα έρθει εδώ στο σημείο που είμαστε, θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε από κοντά. Φτάνει μέχρι τα αυτιά μου ο ήχος, όχι της πτήσης, αλλά της κίνησης που κάνει το μαχητικό πάνω στον αεροδιάδρομο. Και το δεύτερο ακριβώς από πίσω. Η εντολή δίνεται από τον πύργο ελέγχου για να προσγειωθούν και τα υπόλοιπα. Τα πρώτα αεροσκάφους βρίσκονται ήδη στο έδαφος και σε λίγες ημέρες θα δούμε την είσοδό τους στην πίστα της 332 μοίρας. Βλέπετε το μαχητικό κάνει μια στροφή από τον αεροδιάδρομο. Όλα τα φλάσκια και όλα τα μάτια, τα υπερσύγχρονα αυτά μαχητικά τέτοια της γενιάς που πλέον αποτελούν την αυαρχίδα της πολεμικής μας αεροπορίας, ας μου επιτραπεί ο όρος. Πήρε θέση έτσι που βλέπουμε. Θα το πούμε αν είναι πρόκειτο για αυτοκίνητο ότι πάρκαρε προσωρινά σε ένα σημείο δίπλα από τον διάδρομο, το πρώτο ραφάλ. Βλέπουμε και το δεύτερο να κάνει μια στροφή. Ακούμε τον στριχτό ήχο που κάνει. Ακολουθεί το τρίτο και το τέταρτο που έχουν ήδη προσγειωθεί. Είναι στιγμή που περίμενα με μεγάλη προσμονή και αγωνία εδώ και ένα χρόνο, οπότε και υποβάστηκε η συμφωνία με το αξί του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Παναγιωτόπουλου και της Γαλλίδας ομολόγου του, της παραλαβής συνολικά 24 μαχητικών ραφάλ. Τα 6 πρώτα τα παραλάβαμε μόλις. Το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλη 2023 θα έρθουν και τα υπόλοιπα, οπότε και θα ενταχθούν στην 332 μοίρα. Η βάση τους θα είναι εδώ, 114 πτέρυγα μάχης της Ανάγρας, από όπου και θα επιχειρούν σε όλες τις περιστάσεις, όπως είπαμε, καθώς πρόκειται για υπερσύγχρονα μαχητικά πολλαπλών ρόλων. Μπορούν να φέρουν εις πέρα σε οποιαδήποτε αποστολή, από αναχαιτήσεις, αναγνωρίσεις, βομβαρδισμούς και ό,τι άλλο απαιτείται σε ασκήσεις είτε επί του πεδίου. Να ακούσουμε τον ήχο αυτόν, καθώς τροχιδρομεί το τρίτο ραφάλ, ακολουθείται από το τέταρτο. Θα δούμε αν θα έχουμε ευκαιρία να τα πλησιάσουμε, να τα δούμε από κοντά, να δούμε και τους 6 Ελληνές πιλότους και τους 2 Γάλλους συγκυβερνήτες, οι οποίοι τα έφεραν από τη Γαλλία πριν από περίπου 3 ώρες απογειώθηκαν από το ίσιο της Γαλλίας. Και στη 1:15 ακριβώς προσγειώθηκαν στη χώρα μας. Όλα τα αεροσκάφη βρίσκονται στο έδαφος. Έχετε κοντά εδώ που βρισκόμαστε. Όλα τα αεροσκάφη είναι στο έδαφος. Υποδοχή με τον τρόπο που βλέπετε από τα πυροσβεστικά οχήματα του στρατού, που με τον προδοσιακό αυτόν τρόπο υποδέχονται
στο πρώτο ελληνικό ραφάλ. Τα κύματα του στρατού είναι το έκτο ραφάλ, αυτό που βλέπετε. 24 αεροστάσεις ανατά. Και θα λάβει θέση. Εδώ, στο σημείο που βρισκόμαστε, μπροστά από τους επιστήμους. Αντέχεται για πολλή ώρα αυτός ο ήχος, εξού και βλέπετε όλο το προσωπικό εδώ στην στέρια φοράει, ειδικά ακουστικά. Και τώρα η επίσης σημαντική στιγμή που θα αποβαστούν οι Έλληνες πιλότοι, λέμε το πρωτούνται τις σκάλες, το μαχητικά. Το συγκεκριμένο ραφάλ βάζει μπροστά ο πιλότος, βλέπουμε την ελληνική σημαία στο κόκπιτ μπροστά. Βλέπουμε τα, εδώ τα 6 ραφάλ, μεσολαβία να μοιράζει, παλαιότερο που είναι τοποθετημένο εδώ. Βλέπουμε τους πιλότους να ετοιμάζονται να προβιβαστούν. Υγείας.
Και εδώ καταλαβαίνεις ένα κλασικό. Όλοι οι πιλότοι λοιπόν ήταν κανονισμένοι εδώ να τοποθετήσουν στο μπροστά μέρος του κόκπιτ, όπως βλέπετε, την ελληνική σημαία. Βλέπουμε πως αυτό είναι το διθέσιο. Ανοίγει ο φάλαμα των πιλότων, του Έλληνα κυβερνήτη και του Γάλλου συγκυβερνήτη. Δύο είναι οι Γάλλοι συγκυβερνήτες που συμμετείχαν στη μεταφορά αυτή των Ραφάλ από τη Γαλλία στην Ελλάδα. Θα παραμείνει στη χώρα μας για την εκπαίδευση και άλλων Ελλήνων πιλότων. Ενώ οι πρώτοι 12 Έλληνες πιλότοι που βρίσκονταν τους τελευταίους μήνες στη Γαλλία και εκπαιδεύτηκαν, θα αναλάβουν τώρα το έργο να εκπαιδεύσουν τους συναδέλφους τους, καθώς όπως είπαμε τα 24 Ραφάλ τα οποία θα έχουμε παραλάβει μέχρι το τέλος του 2023 θα είναι άμεσα λειτουργικά επιχειρησιακά, τα πρώτα τουλάχιστον, και θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα ικανό αριθμό Ελληνών πιλότων να μπορεί να τα πετάξει και να φέρει πέρα τις αποστολές τους. Οι οποίες εξουσιαστικά και η παρελαβή τους τόσο των ερών και κορβετών, τα οποία αναμένεται το επόμενο διάστημα, έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στη γείτονα χώρα. Ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος έχει προβεί σε αρνητικές δηλώσεις για την αναβάθμιση αυτή σε αέρα και θάλασσα των ενόπλων δυνάμεων. Βασικό μέρος της οποίας είναι αυτό που βλέπετε και παρακολουθείτε με την άφιξη των 6 πρώτων ελληνικών Ραφάλ. Βλέπουμε η ίδια στιγμή πραγματοποιείται σε όλο τον αεροδιάδρομο εδώ με τους Έλληνες πιλότους να ετοιμάζονται να εξέλθουν από το κόκπιτ. Όπως είπα, μετά από αρκετούς μήνες έρχονται, βρίσκονταν στη Γαλλία για αρκετό διάστημα, εκπαιδεύονταν από τους Γάλλους συναδέλφους τους. Σε ένας πιλότος ο οποίος θα πατήσει τώρα ελληνικό έδαφος, βάζει το πιλίκιο πίσω, πρέπει να είναι ο Γάλλος όπως είπαμε. Έχουν 4 μονοθέσια Ραφάλ και 2 διθέσια. Τον πιλότο με τον συγκυβερνήτη. Βλέπετε στο γόνατό του κυβερνήτη, έχει κάτι σαν πλακάτρα μέσα σε κάποιες εντολές για να έχει άμεση πρόσβαση. Μια ωραία στιγμή, η οικογένεια του πιλότου που του χαιρετάει τον πιλότο, ο οποίος μόλις έφτασε, ακούσαμε την κυρία να λέει στο μικρό τους, χαιρέτα τον μπαμπά μόλις έφτασε και να τον χαιρετάνε. Φυσικά ο ίδιος, μόνο πρόκειται για τον συγκεκριμένο πιλότο, δεν μπορεί να χαιρετήσει. Φανταζόμαστε με την προσμονή θα περιμένει να δει τη σύζυγό του και το παιδί, που με μεγάλη περηφάνεια τον υποδέχονται εδώ τη σημαντική αυτή στιγμή για την σύγχρονη ιστορία της πολεμικής μας αεροπορίας. Με το χαρακτηριστικό εμβατήριο. Βλέπετε από την κατοχή το άγημα. Το άγημα με την πολεμική σημαία. Είναι πολεμική είναι και σημαία αυτή. Κάνουνε παρέλαση.
πάντα το στρατικό εμβατήριο. Το αγίματος που βρίσκεται εδώ και την υποδοχή των πρώτων 6 ελληνικών Ραφάλ. Οι πιλότοι έπειτα από την πτήση τους που διήρκησε περίπου 3 ώρες από τη Γαλλία, μόλις πάτησαν ελληνικό έδαφος και όπως προβλέπει φυσικά το στρατικό πρωτόκολλο, χαιρετούν το άγημα και τη σημαία. Εθνικός ύμνος. Δεν με βάζει στιγμή αυτή με την σύζυγο του πιλότου να το χαιρετάει. Έγινε προς το μέρος της και το παιδί του. Ίσως να έχουν και τους μήνες να τον δούνε, ενώ βρισκόταν στη Γαλλία για τη σημαντική αυτή εθνική αποστολή της εκπαίδευσης και της παραλαβής φυσικά των Ραφάλ που, όπως βλέπουμε, είναι στα ελληνικά χρώματα. Ακολουθεί η λειτουργία. Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε την ζωντανή μας σύνδεση για όλο το ρεπορτάζ για την υποδοχή των πρώτων ελληνικών Ραφάλ. Παραμείνει συνδεδεμένη με το ifmeida.gr για ό,τι έχει συμβεί, για πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και ρεπορτάζ από την σπουδαία αυτή ημέρα για την πολεμική μας αεροπορία. Ποιος είναι ο μπαμπάς σας, να μου δείξετε. Προάξεμ των Αποστόλων των Άγνων.